Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Στέριο? Καλά, αγαπή. Τι γίνεται, ρε φίλε? Πάω παίζει παντού. Κάνεις μια αναζήτηση στο ίντερνετ και σου βγάζει 15 ειδήσεις. Με κούρασε αυτό με τον Πρίγιοβιτς. Όχι τον Πρίγιοβιτς, αυτό τελείωσε. Εντάξει, οκ. Okay. Χθες υπήρχε ανακοίνωση, τι άλλο να πούμε. Αλλά υπάρχουν άλλα θέματα. Θέματα υπάρχουν, παίκτες δεν έχουν. Τι ισχύει αυτό, φίλε? Θα γίνει και αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα που ο ΠΑΟΚ συνδέεται με 25 παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Από το εξωτερικό κυρίως. Εντάξει, κυρίως, δεν προκαλεί έκπληξη. Οκ, okay, εντάξει. Ρε φίλε, αλλά είναι τόσο κουραστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτοί οι Τούρκοι πραγματικά πιστεύω ότι ξυπνάνε κάθε μέρα και λένε για ποιον θα γράψουμε σήμερα. Κάνουν μια αναζήτηση, βλέπουν το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πέλκα. Όλε τι προηγούμενε φορέ. Έχουν ξεχυλώσει λίγο του Πέλκα και του Άρντα. Έλα, ρε φίλε, φτάνει δηλαδή. Έλεος δηλαδή, δεν έχουν να γράψουν τίποτα άλλο. Οι Τούρκοι ειδικά. Απορώ φέτος πώς δεν έχουμε να κάνουμε με Σέρβους ακόμα. Δεν έχει γραφτεί κάτι εκεί. Ναι. Εντάξει, ασχολήθηκαν λίγο με τον Πρίγιο τις προηγούμενες ημέρες, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, το σταμάτησαν λίγο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Με εδώ Σταύρο Κόλκα, εδώ είναι. Θα μπει εδώ σε λίγο δευτερολέπτων. Έχει όντως μια σημαντική συνάντηση. Οπότε θα έρθει σε λίγο. Στέριος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2 στο τέλος της εβδομάδας. Και 2-24 ώρα πριν το πολύ σπουδαίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Στόχη και το συμπαθητικό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μυστερία, τα σκέφτεσαι αυτό το γήπεδο, τι μνήμες σου ξυπνάνε γενικά? Δεν θέλω να πω στον αέρα. Όχι πολυθετικές. Όχι πολυθετικές. Τα Αστέρα Μονάσα μου δηλαδή τα ακούς μέσα στο μυαλό σου, ρε παιδί μου? Ακόμα όχι. Όχι, γενικά όταν το σκέφτεσαι. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Ωραία. Δεν θέλω να ξανακούσω, αν εξαιρέσουμε τα πριν του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος, δεν θέλω να ακούσω αυτόν τον ύμνο που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Δεν θέλω. Το Αστέρα μου, Ανάσα μου. Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό. Δεν θέλω να το ακούσω. Μας έχει μείνει λίγο στο μυαλό. Μας έχει μείνει η αλήθεια. Και γενικά αυτό το παιχνίδι πάντα, κάθε χρόνο το έχεις εκεί στο μυαλό σου. Και έχουν βάλει και ηχεία πάνω το κεφάλια μας. Τυχαίο. Και παίζει διαπασόν αυτή η αηδία. Ελπίζω, Στέρια, ότι δεν θα το ακούσουμε την Κυριακή. Ναι. Θέλω να ελπίσω. Και εγώ αυτό ελπίζω, αγάπη. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ασχοληθούμε και με το παιχνίδι αυτό. Γιατί... Θα ασχοληθούμε και με το παιχνίδι αυτό και με τα μεταγραφικά. Ναι, γιατί όντως το τελευταίο διάστημα λίγο. Και με τσανεώσεις ότι νεότερο υπάρχει. Που δεν υπάρχουν και πολλά, είναι η αλήθεια. Ναι. Και θα έχουμε μία συνέντευξη καλώς εχόντων των πραγμάτων. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε, φίλε, και αύριο μπάσκετ. Και με τον μπάσκετ ασχοληθούμε. Θα δώσουμε εισιτήρια, λες, στην πορεία. Θα δώσουμε στην πορεία, μείνετε συντονισμένοι, όπως και χθες. Να είστε σε ετοιμότητα 5, 6, 7, 10. Θα δω εκείνη την ώρα. 15, 20, σιγά, ρε, ξεπούλημα. Όχι, να πάρει τελευταία και τελευταία μέρα είναι σήμερα. Από 10 ευρώ τα εισιτήρια. Όσα έχουμε, θα τα δώσουμε. Από 10 ευρώ τα εισιτήρια. Ναι. Και όσοι δεν κερδίσετε. Να πάτε να πάρετε. Εάν θέλετε. Ναι. Δεν έχει, αν θέλετε. Η ομάδα θα σας θέλει δίπλα σας. Σταματάω. Έχω σταματήσει να προτρέπω πλέον τον κόσμο για να πάω. Όχι, δεν προτρέπουμε. Λέμε ότι πρέπει να είστε εκεί. Πρέπει. Αύριο 5:30. Πάω στο Περιστέρι. Εκεί θα είναι εκεί. Το Περιστέρι έχει μόνο η κόρη του Βιερίνια και η γνωστή. Σωστό αυτό ότι έχει δει πιο πολλά παιχνίδια από το μέσο από του ΠΑΟΚ. Θα είναι πολύ καλό παιχνίδι. Το Περιστέρι έχει μόλις 2 ήττες στο πρωτάθλημα, οπότε είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη προέρχεται από 2 πολύ σημαντικές νίκες και γενικά είναι και αυτός σε καλό φεγγάρι. Έβγαλε σπουδαία αντίδραση, νομίζω. Και εντάξει, άμα δεν πας τώρα στο γήπεδο, πότε θα πας? Πρέπει να πας στο γήπεδο. Πρέπει να είσαι αύριο στο ΠΑΟΚ. Πρέπει, μέχρι, ναι, δεν έχει. Πρέπει αύριο να είσαι εκεί. Εντάξει, είναι συγκινητικό που κάνεις την προσπάθειά σου. Πρέπει αύριο να βρεθείτε όλοι στο Παλατάκι. Πρέπει αύριο να δείτε αυτό το παιχνίδι από κοντά. Πρέπει αύριο να δείτε από κοντά τον Γκος, τον Γκάρετ, τον Χάτσερ, άμα είναι καλά, αγάπη, τον Κόνιανη, τον Μαργαρίτη, που τόσο καιρό είχε τόσα βάλε θέματα. Τελεία. Όχι, δεν βάζω τελεία. Άσε να το πω. Γιατί? Γιατί εσύ? Πρέπει να είναι ο κόσμος εκεί. Όπως είναι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να είναι και στο μπάσκετ. Όπως είναι και στο χάντμπολ, πρέπει να είναι και στο μπάσκετ. Όπως είναι στο βόλεϊ, πρέπει να είναι και στο μπάσκετ. Κατά τη ψυχή. Φτάνει. Σ' αφήνω να ολοκληρώσει τη σκέψη σου. Ωραία, πρέπει όλοι να είστε εκεί αύριο. Από 10 ευρώ ξαναλέω τα εισιτήρια. Σαν να πίνετε 2 καφέδες. Ή ένα ποτό. Μην πιείς ένα ποτό, πιείς ένα λιγότερο. Καλό θα σου κάνει κιόλας. Και θα δεις και δεν το πάω. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ότι δεν ρε. Είναι ούτε καν. Καλά, ότι δεν είναι προτεραιότητα, δεν είναι. Ούτε καν δεύτερη, τρίτη σκέψη. Πρέπει για να για είναι. Για την πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ, η μπασκετική ομάδα.
Πρέπει να είναι, γιότι όπως στεναχωριόμαστε όταν η ομάδα έχει θέμα, που έχει θέμα οικονομικό, έτσι πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε. Όπως μπορούμε. Άρα να είμαστε στο γήπεδο. Εγώ αν έχω θέμα και θες να με βοηθήσεις, δεν θα είσαι δίπλα μου. Θα είσαι. Έτσι πρέπει να κάνεις και με την ομάδα σου. Τι άλλο να πω δηλαδή. Μόνο που δεν λέω πάτε και θα κερδίσετε κάτι. Τι να πω. Εγώ δεν ξαναλέω τίποτα. Η εικόνα με τη Χολόν ήταν απογοητευτική. Τέλος και πάντων. Πήρα την απόφαση να μην ξαναπροτρέψω κανένα να πάει να δει την ομάδα μπάσκετ. Τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι. Όποιος δεν νιώθει ότι. Όχι πρέπει να πάει. Ότι θέλει να πάει να δει την μπασκετική ομάδα. Εντάξει. Δεν θα το πείσει κανένας μας να πάει να δει το ΠΑΟΚ Περιστέρι ή το ΠΑΟΚ Ήφαιστος ή το οποιοδήποτε παιχνίδι. Εντάξει. Καταλαβαίνω εγώ γιατί αρκετός κόσμος νιώθει απογοητευμένος, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Σε κανένα δεν αρέσει η γενικότερη εικόνα του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Αλλά παιδιά πρέπει να σκεφτόμαστε και στο τι περιβάλλον παίζει η ομάδα δύο ταχυτήτων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και όλοι οι υπόλοιποι, εγώ το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι συμπληρώνουν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια για μένα. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο διάφορα ανοιχτά θέματα. Έχουμε το ταξίδι του Μάριο Μπράνκο. Έχουμε διάφορα δημοσιεύματα για παίκτες και που είναι να έρθουν και που φέρονται να είναι στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού. Λέγαμε πριν και για τον Νουάρντα. Έχει και επικαιρότητα διάφορα θέματα. Έχουμε νομίζω να πούμε πολλά. Αυτό που έλεγα το διάβασα πριν για τον Δρόσο. Είναι ο γνωστός. Επιστρέφει. Φυσικά γνωστός. Επιστρέφει μετά το σοκ. Ο Δρόσος είναι ένας. Ναι, εμφανίστηκε πάλι στη ζωή μας. Σε άλλο ρόλο. Σε ρόλο επόπτη. Ναι. Στην Παναχαϊκή. Στην Παναχαϊκή. Ο Δημήτρης Δρόσος, παιδιά. Δηλαδή θα είναι στην Τούμπα στις 23. Πότε είναι το παιχνίδι. Θα είναι κανονικά, λες. Πραγματικά δεν ξέρω. Τι ωραία πράγματα. Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ δεν θυμάμαι πολύ λίγα από εκείνη την εποχή, να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα θυμάμαι όλα. από την εποχή Δρόσου. Το καταλαβαίνουμε, Στέργιο. Βγάζεις έτσι μια. Κάτι για αυτήν την εποχή. Δεν θα το χαρακτηρίσω. Εξαφανίστηκε ο Δημήτρης Δρόσος για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά επανήλθε. Εμφανίστηκε. Δεν είναι παιδιά πρωτοπελιάτικο, είναι πραγματικότητα. Ανακοινώθηκε κιόλας. Όπου έχει περάσει ο Δρόσος, έχει αφήσει πίσω του στάχτη και μπούρμπερι. Πραγματικά όμως. Παλαιότερα, όσοι θυμάστε, είχε αναλάβει τον Άλυμο στην Α2 και τον πήγε στη Β' Εθνική. Ναι. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το Sporting, ο οποίος κατέληξε στη Γάμα Εθνική, η ομάδα μπάσκετ του Sporting. Ανέλαβε την ΑΕΚ, εκεί έκανε το πρώτο μεγάλο κομμάτι του. Ναι. Άφησε πίσω του πάρα πολλά. Μεγάλες οφειλές. Απλήρωτα. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλες οφειλές. Και στη συνέχεια απέκτησε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ήρθε και εκεί η Λέλαπα. Ναι. Εξαφανίστηκε ο Δρόσος. Επικαλούμενος προβλήματα υγείας. Και τώρα εμφανίζεται στην Παναχαϊκή. Σε ρόλο επόπτη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μάλιστα. Φοβερό και αυτό. Ωραίος ρόλος. Δεν έχω τι άλλο να πω. Πάρα πολύ ωραίος. Ξεκούραστος. Πάρα πολύ ωραίος. Τι να κάνεις αν είσαι επόπτης ποδοσφαιρικού τμήματος στην Παναχαϊκή. Ο Δημήτρης Δρόσος. Ξεκούραστα. Ναι. Μια χαρά. Πόσο θα κάτσει δεν ξέρω. Ναι. Είναι ερώτημα αυτό. Δεν με απασχολεί κιόλας. Και τι έργο θα αφήσει. Να σας πω την αλήθεια. Τι θα κάνει ο Δημήτρης Δρόσος. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον όμως. Έχει, δεν μπορείς να πεις. Ότι έχει, έχει. Έχει και ο Αστέρας κάποια θέματα μεταξύ. Με φόντο και το παιχνίδι της Κυριακής. Να πω λίγο ότι με συγκλώνησε η είδηση Απόλλων Σμύρνης, άνω κάτω τελεία, ψάχνεται για Μαρκούτσι. Ναι. Την είδα πρωί-πρωί. Εντάξει, είναι ο Ανδρέα Μαρκούτσι, παιδιά. Ένας παίκτης της Ρώμα θέλει να τον πάρει ο Απόλλων Σμύρνης ως δανεικό. Αυτό πάλι που σου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση από το πρωί. Στέργιο, τόσο μεγάλη εντύπωση. Πολύ ωραίος ο τίτλος. Πρέπει να το ομολογήσω, το Sport DNA. Μάλιστα. Τώρα θα έρθει ο Μαρκούτσι και τι Μαρκούτσι θα βρει ο Απόλλων Σμύρνης. Δεν ξέρω. Είναι ένα άλλο ερώτημα αυτό. Ας μας πει και ο Σταύρος. Τι γίνεται, παιδιά. Αν είναι την είδηση. Αγάπησε πληρώνω για αυτή την πρώτη φορά. Πω, άντε πάλι. Είναι συνεργασία τη εταιρεία ρούχων που φοράω με αυτήν εδώ την εταιρεία. Ναι, εγώ αν το φορέσω αυτό θέλω ένα 1000 το μήνα. Να το ζητήσω, λε. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί, δεν είσαι κόλκα. Με 3 εκατοστατικά και. Σιγά, βρε Σταύρο, που έχω μια 3 και εσύ για 1000. Κάκου τι λέει.
Και το 3 το είπα, ξέρεις τώρα, το είπα με χαρά, γιατί έβαλα και πάνω. Θα με θυμηθείς, είναι πολύ κοντά η στιγμή. Ψάχνετε για Μαρκούτσι. Που θα σου ρίξει χαστούκια κάποιο. Ναι, κοντά είμαστε. Είναι κοντά. Κοντά, κοντά. Δεν φτάνει, αλλά κοντά είμαστε. Δώσε ένα μπράβο στο παιδί, Sport DNA. Ναι, ναι, ναι. Ψάχνετε για Μαρκούτσι, ο πόνος μείνεις. Ο Σταρικός έχει συγκλονιστεί από το πρωί, το σχολιάζει. Το έχει πει πέντε φορές. Δύο είναι οι ειδήσεις που μας ασχολούν, με το Μαρκούτσι και ο Δρόσος. Πάει στην Παναχακή. Ναι, πήγε, ανακοινώθηκε. Αχ, Παναγία. Βοήθα Παναγία με το κολλάει. Με κατσουράνι, να γελάσω. Δεν τι γίνεται στη ζωή. Θα έχει την εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σταύρο. Εποπτεία ποδοσφαιρικού τμήματος. Αφού μεγαλούργησε στον μπασκετικό χώρο, Σταύρο και Αγάπη. Και στον χώρο των. Πώς το είπατε, εκείνη η ωραία. Τη... Α, μου τα είπε και αυτά. Η σειρά. Η πρώτη που βλέπαμε. Η σειρά. Με την απόδραση, πώς λέγονταν. Πρώτη σειρά που βγήκε και κολλήσαν όλοι με τις σειρές από εκεί πέρα. Το Prison Break και το Lost. Prison Break. Αυτό τι έπρεπε στο Prison Break και στο... και στο Lost. Και στο Lost. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά το πάμε στα του ΠΑΟΚ. Λέγαμε ότι γενικά έχει διάφορα θέματα. Έχει και από εξωτερικό διάφορα δημοσιεύματα. Έχει και το ταξίδι του Μάριο Μπράγκο. Έχει πολλά. Έχει φυσικά το παιχνίδι στην Τρίπολη. Έχει το παιχνίδι στην Τρίπολη. Το πιο σημαντικό από όλα για μένα αυτή τη στιγμή. Το μεταγραφικό αρχίζει και... αρχίζει και εκνευρίζει σιγά σιγά. Πώς γίνεται με όποιον έχω μιλήσει να μου πει, να μου λέει ότι όλοι λέμε ότι ο Μπέρκ είναι η δεδειγμένη λύση και να μην είναι ο Μπέρκ η δεδειγμένη λύση. Εξηγήστε μου αυτό το πράγμα λίγο. Τώρα, ή οι 12 άτομα μας λένε ψέματα, ή 6 από αυτούς τέλος πάντων, ή τι να πω ρε φίλοι. Θα αναλύσω λίγο, γιατί το έγραψα και στο SDNA, πρέπει να το αναλύσω και εδώ πέρα, σε κάποια φάση, σε πιο προχωρημένο στάδιο της εκπομπής. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, πάω, δηλαδή είναι αδιανόητο. Να μην πάρει τον Μπέρκ. Να μην πάρει τον Μπέκ. Δεν γίνεται να πει για κάποιον Μπέκ, μην τυχόν και δεν πάρει αυτό. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Να μην το παλέψει τέλος πάντων. Ναι, να μην το παλέψει. Ναι, μέχρι τέλους. Ναι. Να σου πω κάτι. Ας τον Κόλκα. Ας τον Κώστα τον Βασιλόπουλο, που και αυτός το ίδιο έγραψε. Ωραία. Πρώτη φορά πρέπει να συμφωνήσαμε με τον Κώστα δημοσίως σε κάτι ever. Δεν πρέπει να συμβεί ποτέ στα χρονικά. Ξέχωρα ότι έχουμε καλές σχέσεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Δεν πρέπει να έχουμε συμφωνήσει δημοσίως ποτέ. Και αυτό είναι και λογικό, εντάξει, δεν γίνεται όλοι οι άνθρωποι να συμφωνούμε με όλους. Ωραία. Αλλά αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, βγάζει μάτια. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, χάστε τη μιλιά μου. Και επίτηδες δεν έγραφα εγώ τίποτα μέχρι σήμερα, ωραία, για να πάρω θέση, γιατί ήθελα να δω που το πάει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή είναι ικανή να γράψει ο Κόλκας, ξέρω εγώ, ότι ο Μπέρκ είναι ενδεδειγμένη λύση, και να πούνε, επειδή μας πιέζει ο Κόλκας, δεν τον πάρουμε. Μόλις κατάλαβα ότι πάει να γίνει άλλο πράγμα, λες αναγκαστικά πάμε να τα γράψουμε κι εμείς. Τουλάχιστον. Όταν θα πέσει το ξύλο στο τέλος, να είμαστε εκτός κάδρου. Γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, Στέργιο μου. Σημαντική. Ναι. Όπως είχε πει και ο προπονητής του Άρη ο πρώην. Ναι. Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά. Το είχε πει αυτό ο Αγγέλου. Θα μπορούσε να πει. Ένας πρόγονος του Αγγέλου. Ναι. Ένας πρόγονος. Εντάξει, για να βρεθώ και λίγο απέναντί σου, το θέμα δεν είναι εύκολο. Δεν είπα, μα το ξεκαθάρισα. Δεν είμαστε απέναντι. Ο Μπέρκ σαφώς και ξέρει ότι καίγεται ο ΠΑΟΚ. Πες μου εσύ, ποιο σέντερφορ στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή που θα πας Γενάρη μήνα ενώ έχει πουλήσει το βασικό του η ομάδα, δεν θα ξέρει ότι καίγεσαι, Στέργιο. Δηλαδή ο Μπονατίνη δεν ξέρει ότι καίγεται ο ΠΑΟΚ. Αν ξέρει, λέει. Yeah. Ο Μιρτσέκης δεν ξέρει ότι καίγεται ο ΠΑΟΚ. Καλά, δεν ξέρω. Ο Ζαχαρόπουλος δεν ξέρει ότι καίγεται ο ΠΑΟΚ. Τι είναι, έχει ανακαλυφθεί το ίντερνετ. Και ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ ξοδεύει κιόλας, ότι βάζει το χέρι του. Ξέρει ότι έχει και 10 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Ναι, ξέρει. Ναι, το ξέρει και αυτό. Δεν ξέρει ότι είναι καλά κλάπου, δεν. Εδώ δεν είναι ότι θα πληρώσει παραπάνω το σέντερφορ που θα πάρει. Εδώ είναι ότι και αυτοί που δεν έχει ξανανεώσει ξέρουν ότι καίγεσαι. Άρα λοιπόν, ας μην λέμε βλακίες τώρα δεξιά και αριστερά. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Και έγινε το πισινό του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η Αλαΐν ξέρει ότι. Η Αλαΐν. Θεσσαλονικιά, ό,τι κατ' το είδε. Η Αλαΐν. Ναι. Και ο Αλαφούζος ξέρει. Ο Αλαφούζος, εγώ λέω ότι δεν θα πάρει μία. Μακάρι να μην πάρει μία. Δεν θα πάρει μία. Δανεισμός. Εντάξει. Έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ λέω ότι δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός λεφτά. Ή αν θα πάρει επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Και το ποσό θα είναι να είχαμε να λέγαμε. Να αυτά πάμε στο διάλειμμα. Και να επιστρέψουμε καλώς εγώ των πραγμάτων με μια άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε,
δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24, μετά το κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο. Υπάρχει είδηση ότι ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την UEFA ύψος 20.000 ευρώ για το παιχνίδι με την Μπάντε Μπορίσοφ. Και αν αναρωτιέστε τι έγινε στο παιχνίδι με την Μπάντε Μπορίσοφ. Ναι, για ποιο λόγο. Ναι, ήταν μπλοκαρισμένες οι σκάλες στις θύρες της τούμπας. Μάλιστα. Να μην το σχολιάσω παραπέρα. Ναι, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει ποτέ, ας πούμε. Ναι. Okay. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει πληρώσει, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω. 200.000 ευρώ γιατί είναι μπλοκαρισμένοι στις σκάλες. Και οι περισσότερες ομάδες, μάλλον. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. 20.000 ευρώ. Απλώς για ένα παιχνίδι που. Δεν θυμάμαι το να παραμικρό, ήταν ναι. Και γεμάτο το γήπεδο. Και δεν έγινε και τίποτα. Ναι, τώρα πληρώνεις 20.000 ευρώ για τις σκάλες. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για την UEFA. Mm. Αυτή είναι η κανονισμή της. Ναι. Αλλά το σημειώνουμε και αυτό. Λέγαμε πριν για τον Μπέρκ. Νομίζω σιγά σιγά ξεθοριάζει, εχθές ήταν τον ημέρα για τον Μπρίγιοβιτς. Εντάξει, αφού υπήρξε και ανακοίνωση που τελείωσε. Ανακοινώσεις, βίντεο, δηλώσεις. Με μήνυμα που δεν είχε μέσα Ιβάν Σαββίδη, είναι η αλήθεια. Που δείχνει νομίζω κάτι αυτό. Ξεκάθαρα φάουλ του Μπρίγιοβιτς. Ευχαρίστησε συμπαίκτες, προπονητή, τεχνικό επιτελείο, ιατρικό team. Τις κοπέλες στο κηλικείο, στην μπουτίκ. Ναι, όντως. Τους γείτονες απέναντι. Ευχαρίστησε τους πάντες, πραγματικά. Καμία αναφορά στην οικογένεια Σαββίδη. Ξεκάθαρα φάουλ του Μπρίγιοβιτς. Ναι, κοίτα. Και μόνο για όσα έχει κάνει η οικογένεια Σαββίδη για τον Μπρίγιοβιτς τα τελευταία χρόνια και κυρίως πέρσι, τότε πριν τον Ολυμπιακό, ό,τι και αν έγινε τώρα, νομίζω ότι λίγο έπρεπε να συμπεριλάβει την οικογένεια Σαββίδη μέσα στο μήνυμά του. Βέβαια, αυτός είναι ο Μπρίγιοβιτς, έτσι. Είναι ένας παίκτης με κρύο αίμα, εντάξει, το έχει δείξει αυτό το πράγμα. Όλοι κρινόμαστε. Όλοι μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι έκρινε ο Μπρίγιοβιτς. Ναι. Υπάρχει αρκετό μίσος από ορισμένους. Για τον Μπρίγιοβιτς. Για τον Μπρίγιοβιτς. Η πλειοψηφία θεωρώ ότι εντάξει, κρατάει τα καλά, υπάρχει στεναχώρια. Ναι. Αλλά υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν ξεφύγει. Οκ. Okay. Όπως γίνεται πάντα. Δεν γίνεται να συμφωνούν όλοι με όλους. Εντάξει, μερικοί συγκρίνουν αυτή την υπόθεση με ανάλογες υποθέσεις στο παρελθόν. Γενικά έχουν υποθεί πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Αλλά από τη στιγμή που υπήρξε και ανακοίνωση και τελείωσε, δεν υπάρχει νομίζω κάτι περισσότερο να πούμε από εδώ και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Πάμε όμως λίγο στο παιχνίδι της Κυριακής στην Τρίπολη. Θα έχουμε μια κουβέντα κυρίως για αυτό το παιχνίδι και γενικότερα για όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον καλεσμένο μας σε μια. Όχι, ναι, γενικά για το ποδόσφαιρο. Σε ένα θέμα. Ξέρει τον ΠΑΟΚ, ξέρει την θέση που αναζητά ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να αντιληφθεί πάρα πολύ καλά και το τακτικό κομμάτι. Μπορεί να αντιληφθεί και τι χαρακτηριστικά ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει. Ακριβώς και όσον αφορά το παιχνίδι με την Τρίπολη και την ψυχολογία του αγώνα. Έχει βρεθεί και στην Τρίπολη. Έχει βρεθεί και στην Τρίπολη ως προπονητής. Έχει βρεθεί και στον ΠΑΟΚ ως προπονητής. Ξέρει τη θέση του σέντερφορ γιατί την έπαιξε αρκετά χρόνια. Μαζί μας είναι ο Παύλος Δημητζάκης. Καλησπέρα, coach. Από το Λίμπερο, καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Με υγεία, υγεία, ναι, υγεία και τύχη. Σε όλους. Και τύχη, σωστά. Και εκπλήρωση των στόχων. Των προσωπικών στόχων που έχει ο καθένας μας. Το κακό για εμάς, coach, είναι ότι οι δικοί μας οι στόχοι συμβαδίζονται με το ΠΑΟΚ. Άρα... Αυτό είναι αλήθεια. Άρα... ειδικά ό,τι έχει να κάνει με σένα. Βέβαια. Το πώς κοιμόμαστε το βράδυ, το πώς ξυπνάμε, το πώς τρώμε το μεσημέρι, αν θα φάμε γρήγορα ή αν θα φάμε άνετα. Έχουμε θεματάκια, ναι, έχουμε θεματάκια. Είναι καλό και κακό. Καλό είναι, μωρέ, καλό, δεν έχω παράπονο. Πάντα τη θετική πλευρά, έτσι. Είναι τρόπο ζωής. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Άρα ξεκινάς από εκεί και ό,τι διαδεξιότητες υπάρχουν αντιμετωπίζονται με τη θετική σκέψη. Αυτό είναι ευλογία. Ευλογία, ακριβώς αυτό είναι. Coach, τώρα για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Θα πάμε πρώτα στο μεταγραφικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ, όπου έχει χαθεί ο Μπρίγιοβιτς και ο ΠΑΟΚ αναζητά μία λύση.
Αν μπορείς να μας πεις έτσι με λίγα λόγια, τι πιστεύεις ότι χάνει ο ΠΑΟΚ με την φυγή Πρίγιοβιτς και τι χαρακτηριστικά πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ αναζητώντας τον αντικαταστάτη του. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι ένας άνθρωπος και προπονητής ο οποίος είμαι υπέρ το ό,τι κινείται πουλείται. Δηλαδή έχουμε δει μεγάλα κλαμπ το να δημιουργούν υπεραξία σε έναν ποδοσφαιριστή και από αυτή την υπεραξία να βάζουν λεφτά στο ταμείο τους. Σε αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει ο ΠΑΟ. Και θεωρώ ότι μπαίνει σε μια σωστή λογική ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί το βλέπουμε, δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει, βλέπουμε ένα σωματείο το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να το έχει δημιουργήσει αυτό, όπως είναι ο Ολυμπιακός, με σωστούς, με το να προβάλλει τους ποδοσφαιριστές έτσι όπως πρέπει, να συμμετέχουν σε ένα Champions League πολύ και σημαντικό. Να δίνει έμφαση σε κάποιους αθλητές που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη λογική έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνει. Άρα ξεκαθαρίζω ότι είναι υπέρ αυτού. Αλλά όταν θέλεις να λέγεσαι μεγάλο σωματείο, έχεις στελέχη τα οποία δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, πρέπει όταν βλέπεις ότι κάποια παιδιά, κάποιοι ποδοσφαιριστές θα απασχολήσουν πιθανόν ομάδες, γιατί αυτό το ξέρουμε πια ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να φύγουν και μπορεί ένα σωματείο να πάρει υπεραξία από αυτούς. Άρα πρέπει να έχει δημιουργήσει και να καλύψει αυτές τις θέσεις. Άρα ήδη ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει stand-by ποδοσφαιριστές, ώστε γρήγορα, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα, να καλύψει αυτή τη θέση. Βλέπω ότι τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν μπορώ να έχω άμεση ενημέρωση, βλέπω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το έχει καταφέρει. Άρα είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Τα χαρακτηριστικά τώρα που ψάχνει, θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικά γιατί η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει πάνω στο συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Άρα τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι αυτά. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος σίγουρα θα έχει λόγω θέσης ένα καλό ποσοστό ευστοχίας. Απλώς θα ήθελα εγώ που ήταν ο Πρίγιοβιτς το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, και ομαδικός, δηλαδή να συμμετέχει και στο παιχνίδι, στο χτίσιμο παιχνιδιού της ομάδας. Αυτό που έγραψα το πρωί όταν τέθηκε ένα θέμα, τέλος πάντων, για το Center Fall, γιατί ακούγεται ουσιαστικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο επιλογές, έναν τον Μπέρκ και έναν τον Μπονατίνη. Παράλληλα βλέπουμε ότι τα νούμερα από την πίσω ζώνη, τα παιδιά δηλαδή που παίζουν στο 10 και οι πλάγοι, τα νούμερά τους δεν είναι και τα καλύτερα αυτά δυνατά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, άρα λοιπόν παίζει έναν ρόλο και το πώς χτίζει ο ΠΑΟΚ τις επιθέσεις, αλλά και το πώς συμμετέχει ο σέντερφορ στο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η πίσω πάσα και η κίνηση στο χώρο κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα βελτιώσει τον ΠΑΟΚ μια επιλογή που έχει αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι καλύτερα? Το να πάρει τελειώματα και ακόμα περισσότερο το να πάρει γκολ από πλάγιους παίχτες δεν είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να το βρει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Αυτά θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος, μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερο, ας πούμε, θα έλεγα, προσαρμοστικότητα στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βρεις, δηλαδή εδώ ψάχνουμε ένα σεντερφόρ τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει και παράλληλα πρέπει να ψάχνουμε και ακραίους για να ευρύνουμε ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα. Επειδή μάλλον εγώ έχω κάνει το λάθος στην τοποθέτηση, επειδή ακούγεται το όνομα του Μπέρκ, που συνδυαστικά από τον Πρίγκεβιτς τα νούμερα λένε ότι είναι καλύτερος. Μήπως σε αυτό το κομμάτι η έλευση του Μπέρκ βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ από όσο ήταν με τον Πρίγκεβιτς? Ίσως και εγώ δεν κατάλαβα σωστά την ερώτηση. Όντως ο Μπέρκ θεωρώ ότι θα βοηθήσει και ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα, αλλά ακόμα περισσότερο θα βοηθήσει και ό,τι έχει να κάνει με το οργανωτικό κομμάτι. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, έχει περάσει από τη χώρα μας και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Και υπάρχει άμεση προσαρμοστικότητα, έτσι. Βεβαίως. Προσαρμογή. Δεν είναι το νούμερο ένα στοιχείο σε μια μεταγραφή του Γενάρη αυτό? Φυσικά. Το νούμερο ένα, ναι. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι έρχονται από παιχνίδια, πρώτον, και δεύτερον δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Στην περίπτωση του Μπέρκ όμως το πετυχαίνεις απόλυτα. Ωραία.
Επειδή πιάσαμε το κομμάτι το μεταγραφικό για να το κλείσουμε, πρόσφατα είδαμε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Παναχαϊκή, το οποίο βέβαια δεν είναι ενδεικτικό της γενικότερης εικόνας του, αλλά παρατηρήσαμε μια πολύ κακή μετάβαση αμυντική του ΠΑΟΚ λόγω της έλλειψης αθλητικών προσόντων στον άξονα. Θεωρείτε ότι είναι επιβεβλημένη και μια αντικατάσταση του Βέρμπλουμ με έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά? Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι της Πάτρας, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είδαμε ότι όλες οι ομάδες που μπήκαν σε αυτό το θεσμό τώρα και μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, βγήκαν από τον ρυθμό τους. Αυτό εν μέρη είναι και λογικό. Ναι. Από την άλλη όμως, όταν παίζει μια ομάδα η οποία η δυναμικότητά της δεν είναι αυτή που να μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ, αναδεικνύονται και προβλήματα. Ναι, όντως ο ΠΑΟΚ έχει στο χώρο του κέντρου έχει προβλήματα και έχει προβλήματα γιατί για μένα προσωπικά δεν έχει τους παίχτες τους γρήγορους πρώτον και δεύτερον aggressive, δηλαδή οι άμυνές τους να είναι επιθετικές. Ναι. Ώστε να αναχαιτίζουν πιθανόν επιθετικές ενέργειες ή αναπτύξεις παιχνιδιών του αντιπάλου. Και ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της μετάβασης. Ναι, εκεί ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν έναν ή δύο παίχτες πιο γρήγορους από αυτούς που έχει και πιο aggressive στις άμυνές τους. Δηλαδή εσείς θα πηγαίνατε σε μια λογική πιο εξαριού από οχτάρι στο κεντρικό χαφ? Εγώ θα πήγαινα σε δύο επιλογές. Ο ένας να μου καλύπτει καθαρά το κομμάτι το αμυντικογενής και ο άλλος να είναι και ένας παίχτης ο οποίος θα μπορέσει και να κουβαλήσει μπάλα και να οργανώσει παιχνίδι από πίσω. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, και μιλάω πάντα οικονομικά, έτσι, βέβαια, έχει τη δυνατότητα αυτούς τους παίχτες με ένα σωστό σκάουτινγκ να τους βρει. Έτσι, τα λεφτά κινούν την αγορά, έτσι κι αλλιώς. Πάντα, αυτό, πάντα, βεβαίως. Σε όλες τις δουλειές. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει την Κυριακή στην Τρίπολη, μια πολύ δύσκολη έδρα, με μια ομάδα που έχει ενέργεια στην έδρα της κυρίως, με μια ομάδα που έχει παιδιά με ισχυρή προσωπικότητα, σκληρό γκρουπ, έχετε περάσει από εκεί. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει αποτέλεσμα στην Τρίπολη? Ναι, καταρχάς να ξαναπώ ότι ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πάει με ερωτηματικά. Δηλαδή, η διακοπή αυτή, το είδαμε στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Ένα, έχει βγει εκτός ρυθμού μια ομάδα που είχε ρυθμό όταν τελείωσε, ας πούμε, το τέλος της χρονιάς μας. Δεύτερον, πάει σε μια έδρα που η παράδοση δεν είναι υπέρ. Τρίτον, λόγω καιρικών συνθήκων, πιθανόν ο αγωνιστικός χώρος να μην είναι αυτός για μια ομάδα που η νίκη είναι μονόδρομος. Γιατί η Τρίπολη και να έχει απώλεια δεν θα της πει κανένας τίποτα. Έτσι, ενώ ο ΠΑΟΚ, που ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι το πρωτάθλημα, οποιαδήποτε απώλεια είναι θέμα. Και τρίτον, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία σήμερα είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Άρα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι που πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ απέναντι σε μια ομάδα που το στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι η μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Βάσει το ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, θα έχει την κατοχή της μπάλας, άρα αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να έχει ισορροπίες ώστε ο αντίπαλος να μην βρει χώρους για να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένα παιχνίδι υπομονής ή ο ΠΑΟΚ πρέπει με το καλημέρα να μπει, να πάρει τα ρίσκα του, να πάρει τα μέτρα του και να προσπαθήσει να πιέσει? Ναι, είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι η νίκη, άρα η νίκη δεν έρχεται από το πρώτο λεπτό. Η νίκη έρχεται όταν τελειώνει ένα μάτς. Άρα θεωρώ ότι μπαίνει στο παιχνίδι με την τακτική αυτή που έχει, γιατί δεν ξέρω αν δουλέψαν πράγματα στη διακοπή, αν έχει την πολυτέλεια να έχει εντοπίσει τα προβλήματα και να αλλάξει κάποιο, ας πούμε, είδος παιχνιδιού το οποίο έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί αυτό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να πιέσει. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Στο αυτό το παιχνίδι ΠΑΟΚ θέλουν τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι ΠΑΟΚ δεν θα έχει, όπως είναι φυσιολογικό στην διάθεση του τον Μπρίγκοβιτς. Υπάρχουν δύο επιλογές για τον προπονητή. Ο ένας είναι ο Ακπόμ και ο άλλος είναι ο Καρέλης. Στη θέση του προπονητή, ποιον θα επιλέγατε εσείς και γιατί από τους δύο? Εγώ δεν θέλω να πω ποιον θα επέλεγα. Ωραία. Αυτό το ξέρει καλύτερα ο κύριος Λουτσέσκου, ο οποίος είναι και ο πλέον αρμόδιος
να πάρει την απόφαση. Ποιο σας αρέσει περισσότερο από τους δύο? Θεωρώ εγώ ότι οποιαδήποτε επιλογή είναι επιλογές ανάλογα με ποιον τρόπο θες να παίξεις. Ο ένας είναι ένας παίκτης ο οποίος κρατάει περισσότερο μπάλα, ο άλλος είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται περισσότερο, θα φύγει σε χώρους. Είναι ανάλογα με ποιο τρόπο παιχνίδι, ποιο θα είναι το τακτικό σου κομμάτι. Ποιος κουμπώνει περισσότερο στη λογική του Πλίγιοβιτς? Γιατί κακά τα ψέματα, με αυτόν έμαθε να παίζει ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Εκμπόμ κολλάει περισσότερο γιατί έχει τα ας πούμε πάνω κάτω έτσι, κοινά χαρακτηριστικά του Πλίγιοβιτς. Κόουτς, πόσο μικρό, μεγάλο ή τεράστιο θέμα είναι σε μια ομάδα να υπάρχουν πέντε παίκτες που τα συμβόλαιά τους λήγουν? Επειδή έχετε ζήσει τις ομάδες όλα αυτά τα χρόνια και σαν παίκτης, σαν προπονητής, είστε μέσα στα αποδυτήρια. Είναι μικρό, μεγάλο, τεράστιο θέμα, επηρεάζει μια ομάδα? Σίγουρα επηρεάζει, γι' αυτό το λόγο ότι πριν λήξουν τα συμβόλαιά τους γίνονται επαφές ώστε να ανανεώνονται και να μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία τελευταία ώρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα στη Γενέτειρα και στη Γάμα Εθνική με την Καβάλα? Εντάξει, τα πράγματα προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά, ευχάριστα, και γι' αυτό τον λόγο είμαστε εδώ και προσπαθούμε να δημιουργούμε καλές καταστάσεις ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι κάνουμε κάτι με πολύ αγάπη και εύχομαι αυτό να εξαργυρωθεί, γιατί εντάξει, Καβάλα είναι, αντιπροσωπεύει όλο τον νομό. Είναι κρίμα να βρίσκεται χαμηλά ό,τι έχει να κάνει με τις κατηγορίες. Τουλάχιστον είναι μια ομάδα που έχει δείξει το ταβάνι της τα προηγούμενα χρόνια. Καμιά φουρνιά σαν του Δερμιτζάκη, του Ζαγοράκη, του Γεωργιάδη, του Βρίζα θα βγάλει ποτέ η Καβάλα ξανά ή είμαστε πίσω? Είναι αλήθεια ότι η Καβάλα ανέκαθεν ήταν ένας νομός ο οποίος έβγαζε ποδοσφαιριστές. Έχει παιδιά τα οποία έχουν... παίζουν ποδόσφαιρο, υπάρχουν οι προδιαγραφές εδώ ώστε αυτά τα παιδιά να δουλεύονται. Απλώς θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια λάθος νοοτροπία όταν η ομάδα ήταν σε καλές κατηγορίες, πώς αυτά τα παιδιά θα τα δημιουργήσει ας πούμε ένα όραμα και έναν στόχο όπως είχαμε εμείς, όπως είχα εγώ, όπως είχε ο Θόδωρος Ζαγοράκης, δηλαδή παίζαμε σε μικρότερες ομάδες και ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φορέσουμε αυτή τη φανέλα. Θεωρώ ότι χάθηκε γιατί και η προσέγγιση απέναντι στο τοπικό ποδόσφαιρο, απέναντι σε αυτά τα παιδιά, δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Και να μην ξεχνά, να σας θυμίσω ότι κάποτε όταν η ομάδα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, Super League, και μιλάω από την εποχή του συγχωρεμένου του Ψωμιάδη, δεν υπήρχε καβαλιό της ποδοσφαιριστές. Ναι, γεγονός είναι. Πιο πολλοί υπήρχαν από το Λάγος παρά από την Καβάλα. Ήταν ξένοι παίχτες εκτός καβαλιωτάκια και θεωρώ ότι και τότε υπήρχαν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να φορέσουν αυτή τη φανέλα και να κάνουν πράγματα, ας πούμε, στη ζωή τους. Κάτι το οποίο είχαμε εμείς τη χαρά να το ζήσουμε εμείς. Γιατί έτσι αναδειχτήκαμε. Αν δεν παίζαμε στην Καβάλα, δεν θα μας έβλεπε κανένας ΠΑΟΚ να μας πάρει. 100%. Και αυτές οι ομάδες αυτόν τον ρόλο παίζουν. Δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές, τα ελληνάκια που αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, δεν δημιουργήθηκαν από παρθενογέννηση. Κάπου τους δόθηκε η δυνατότητα και παίξαν μπάλα. Και δείξαν το ταλέντο τους. Και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή. Οι συνθήκες εργασίας coach είναι ανθρώπινες στα γήπεδα, όχι στην Καβάλα, γενικότερα σαν κατηγορία γάμα εθνική? Είναι μια κατάσταση από το κακό στο χειρότερο? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη Γ' Εθνική, έχει να κάνει και με τη Β' Εθνική και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο πρωταθλήματα είναι ο προθάλαμος όλων αυτών των παιδιών, των οποίων αύριο παίζουν στη Super League και παίζουν και σε μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς όμως κανένας δεν έκανε και δεν κάνει τίποτα για αυτά τα πρωταθλήματα. Μόνο τους αγωνιστικούς χώρους να δούμε, coach. Δηλαδή πραγματικά παρακολουθώ Football League και αυτά τα παιδιά δηλαδή, σε κάθε βήμα τους ρισκάρουν την καριέρα τους. Δεν είναι αγωνιστική χώρη αυτή, κακά τα ψέματα. Πίστεψέ με ότι αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα που υπάρχει. Φαντάζομαι. Που είναι ένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο πλέον άλλα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτά πρέπει πρώτα να λύσουμε. Και μιλάω ότι έχει να κάνει με το στοίχημα που είστε δημοσιογράφος στο χώρο και τα γνωρίζετε πιθανόν πολύ καλύτερα και από μένα. Θεωρώ ότι είναι πολλά προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα
και δίνει μια δυνατότητα και πρωταθλήματα σωστά να μην έχουμε και ποδοσφαιριστές ικανούς να μην βγάζουμε. Δεν ξέρω, αυτό το πρόβλημα μπορεί να μην το εντοπίζουμε σήμερα, που το εντοπίζουμε και σήμερα. Και αυτό που φαίνεται είναι ο καθρέφτης είναι η εθνική ομάδα, έτσι, εθνική ομάδα. Εύχομαι να μην το δούμε αύριο, το οποίο δεν ξέρω μετά πόσα χρόνια θα κάνει να ξαναρθούμε στην κανονικότητα. Μακάρι να σκεφτούμε πιο ποδοσφαιρικά, μακάρι να κοπούνε όλοι αυτοί οι δεσμοί με το συγκεκριμένο πρόβλημα που είπατε, γιατί έχουμε δει παιχνίδια που πραγματικά γελούσαμε με αυτό που βλέπαμε. Που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τον εαυτό μου, ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μου. Προσπαθούμε να μην εμπλεκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, να είναι ξένα για μας. Και δεύτερον, οι συνθήκες εργασίας να είναι σωστές απέναντι στα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα μας. Ό,τι έχει να κάνει με γήπεδα, οι παιδικές εγκαταστάσεις, προπονητικά κέντρα κτλ. Γιατί έτσι, αν συμβαίνει αυτό, δεν θα παρασυρθούν κιόλας σε τέτοιους πειρασμούς που εμφανίζονται κάθε τρεις και λίγο στις μικρές κατηγορίες. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία. Στη μάχη με τον Έστω Χρυσούπολης. Μάλλον είναι υπόθεση των δύο, λογικά η άνοδος, του Νέστου και της Καβάλας. Το καλό είναι ότι είναι δύο ομάδες από τον ίδιο νομό που δείχνει ότι στο νομό εδώ κάτι γίνεται σωστά. Ωραία. Και χαίρομαι γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που αγωνίζονται είναι από αυτόν τον νομό. Καλή επιτυχία να έχετε, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλά να είστε. Καλή χρονιά και σε εσάς. Γεια σας. Αυτό ήταν ο Παύλος Θεμιτζάκης, μια πολύ ωραία κουβέντα γύρω από ποδόσφαιρο, γύρω από ΠΑΟΚ, αλλά και γύρω από τα προβλήματα που υπάρχουν στις μικρότερες κατηγορίες και τα ξέρουμε όλοι. Ούτως ή άλλως, με αυτή τη λογική παίζουμε Football League. Άλλοι παίζουν και Football League 2. Άλλοι παίζουν, εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτά τα επίπεδα πλέον. Γιατί έτσι όπως την έχουν ονομάσει, είναι σαν να είναι το Ράμπο 1, το Ράμπο 2, δεν μ' αρέσει. δεν μ' αρέσει. Δεν τη βρίσκω. Το δεύτερο διάλειμμα. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Θα συνδεθούμε ζωντανά με το κανάλι της Νόβα στο YouTube. Α, ναι, μόλις κάθισε ο τεχνικός του δικεφάλου, ο Ράσμα Λουτσέσκου. Θα τον ακούσουμε απευθείας. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ερωτηθεί σίγουρα για την Παναχαϊκή, για Αστέρα Τρίπολης. Και βεβαίως φαντάζομαι θα έχει και ερώτηση για τον Πρίγιοβιτς και τους μεταγραφικούς στόχους. Πάμε στη νέα μεσημβρία. Ακούμε Ράσβα Λουτσέσκου. Christmas holiday. Ήταν δύσκολες οι 6-9 διακοπές. Και ήταν και ο λόγος που μας λέγατε ότι δεν σας αρέσει η μεταγραφική περίοδος να υποθέσουμε. And maybe you are so and so because also you were saying that the transfer period is not your favorite. I had a lot of things, yes. Υπάρχουν I was πράγματα. Very sick this winter that destroyed our preparation. Είμαι πολύ άρρωστος, ο χειμώνας αυτός ο βαρύς χάλασε λίγο την προετοιμασία μας. The transfer period, as you like to say. Η μεταγραφική περίοδος όπως σας αρέσει να λέτε και εσάς. The first game that we didn't start well, okay. Και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δεν ξεκινήσαμε καλά στο κύπελλο. Όλα αυτά. But sometimes from these situations come up the best. Αλλά κάποιες φορές μέσα από αυτές τις καταστάσεις βγαίνει το καλύτερο. Να μας κάνετε ένα σχόλιο για τον Πρίγιοβιτς, coach. One comment about Πρίγιοβιτς. Priović it's a fantastic person, it's a fantastic player. He gave a lot to us, he gave a lot to PAOK. Probably we gave him a lot as well. Ο Priović είναι ένας φανταστικός παίκτης, ένας φανταστικός άνθρωπος, έχει δώσει πολλά στον PAOK, δώσαμε πολλά και έχει δώσει και ο PAOK. Πολλά σε αυτόν, έχουμε δώσει και εμείς ενδεχομένως πολλά σε αυτόν. Then he will be always in my heart. Θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Περιμένατε, υπολογίζατε ή φοβόσασταν ότι μπορεί να φύγει? Did you expect, did you count or were you afraid that the Prio might go in this January? No, it was a surprise, but football is this. During transfer period could appear huge surprises. We have to adapt and to continue. Ήταν μια έκπληξη για μένα, έτσι οι μεταγραφικές περίοδοι μπορεί να εμφανιστούν τέτοιου είδους εκπλήξεις κατά τη διάρκειά τους. We are a strong team.
And we have to find immediately solutions out or inside of us. Είμαστε μια δυνατή ομάδα και πρέπει να βρούμε άμεσα λύσεις είτε απ' έξω είτε μέσα μας. Πόσο έτοιμη θεωρεί την ομάδα για να μπορέσει να προωθήσει αυτή την απώλεια από αυτά τα οποία έχει ήδη, γιατί η όποια μεταγραφή μπορεί να κάνει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες για να έρθει. How ready do you believe the team to absorb all this pressure? No. Because the transfer might take one or two weeks to come. Oh, we are okay. We are a strong team. We have an organized way of playing. We have just to find the balance inside of us between the trainings and between the way of playing, because as I said, we couldn't train as we wanted in all this period, but we are focused for the next game. We have a huge motivation, and always when a group has an important target and has the correct motivation to achieve this target, everything work for this team. And we are this team. Όπως είπα και πριν, είμαστε μια δυνατή ομάδα. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει ένα οργανωμένο στυλ παιχνιδιού. Αυτό που πρέπει να βρούμε αυτή τη στιγμή είναι ισορροπία ανάμεσα στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Αυτό είναι που μας λείπει αυτή τη στιγμή λόγω κάποιων πράγματων που αναφέραμε και πιο πριν. Έχουμε ένα τεράστιο κίνητρο για το παιχνίδι της Κυριακής. Από εκεί και πέρα, είμαστε μια ομάδα η οποία είναι αφοσιωμένη σε έναν στόχο και μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να το κάνει αυτό όταν έχει ένα τέτοιο στόχο και εμείς είμαστε μια τέτοια ομάδα. Πάντως, πρέπει να γίνει μεταγραφή. In any case, there has to happen a transfer in that position of Priya. Yes, would be one transfer in this position. Ναι, θα έπρεπε να γίνει μια μεταγραφή σε αυτό το σημείο. For sure, PAOK, it will be better covered having another player in this position. Σίγουρα θα υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη για την ομάδα του PAOK αν υπάρχει ένας παίκτης σε αυτή την θέση. We have Akpom, which is a very talented player. He needs also confidence and game to play. We have Nikos Karelis, another striker, which let's say matches better as a second striker. Έχουμε τον Akpom, ο οποίος είναι ένας ταλαντούχος παίκτης και χρειάζεται και ο ίδιος παιχνίδια και ρυθμό για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα και να βρει τα πατήματά του. Έχουμε τον Νίκο τον Καρέλη, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει λίγο περισσότερο στα στοιχεία του σαν δεύτερος επιθετικός. It is a little bit more difficult for him to play as a first striker. Είναι πιο δύσκολο για αυτόν λίγο να παίξει σαν πρώτος επιθετικός. We have also other possibilities inside of the team, our tactical aspects. I don't want to say and to talk about this, but for sure Prio going, it's important to have immediately a replacement, a good replacement. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κάποιες λύσεις εσωτερικά, δεν θέλω να μπω σε παραπάνω τακτικά θέματα. Εν κατακλείδη, το γεγονός πως έφυγε ο Πρίγιοβιτς σημαντοδοτεί ότι πρέπει να έχουμε έναν παίχτη σε αυτή τη θέση ακόμα. For the competition inside of the group, for the challenges between the players, yes. Για το συναγωνισμό ανάμεσα στο group, για την ανάμεσα στους παίχτες. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν παίκτη σε αυτή την θέση. Βάζει στην ίδια κατηγορία σημασίας και παίκτη της μεσαίας γραμμής εκεί που πλέον δεν είναι ο Σουηδός, ο τερματίας Σουηδός. You said that it is very important to for us for the competition for all these reasons to have a player in the position of Prijovic replacement. It's also important. Look, I don't want to talk anymore about this subject because after we give too much importance and we forget that we are a group and a team. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω για αυτό το ζήτημα. For what we have to do on Sunday. Γιατί ξεχνάμε or for the other games. Γιατί βάζουμε πολύ μεγάλη σημαντικότητα και ξεχνάμε λίγο το σύνολο. Θέλω προτιμώ να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής ή για οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Απόλυτα σεβαστό. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Τρίπολη, την ομάδα την οποία γνώρισε τη μοναδική ήττα το 2018. Mm-hmm. Τι εντύπωση το έχει αφήσει ως τώρα η συγκεκριμένη ομάδα μετά και την αλλαγή προπονητή, και έτσι στο κομμάτι μπορούμε να συζητήσουμε δημόσια κάποια πράγματα. Πώς σκέφτεται, τι προσέγγιση έχει για αυτό το μάτς? On Sunday we will face the team that made us have the first defeat in 2018. Which is your impression about the first and the only one? The only one, yes. And which is your image about Asteras Tripolis, especially after the change of the coach? And if you could say in public, what you are allowed to say about the tactical approach of the KG game? Asteras, in my opinion, is maybe the most danger team, apart the main group in which I put PAOK, Olympiakos, AEK.
Ο Αστέρας Τρίπολης μπορώ να πω ότι είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα μετά το γκρουπ των ομάδων που μπορώ να βάλω σε εισαγωγικά των ανώτερων ομάδων του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, τους οποίους συμπεριλαμβάνουν σε αυτό το γκρουπ. There is a group of players that play for long time together. Υπάρχει ένα γκρουπ το οποίο παίζει πολύ καιρό μαζί. The coach made an important change in their philosophy, in their mentality, in their confidence. Ο προπονητής έκανε μια πολύ μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την φιλοσοφία τους, την οτροπία τους και την αυτοπεποίθησή τους. And they had, I believe, four games in a row that they won in the league. Και έχω την εντύπωση πως είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία έχουν κερδίσει συνεχόμενα στο πρωτάθλημα. It is a team that has power, physically power. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σωματική δύναμη. But on the same time likes to play the ball, likes to build up, likes to have a lot of players in front of the box of the opponents. Αλλά την ίδια στιγμή είναι μια ομάδα που τους αρέσει να έχει την κατοχή, να παίζει ποδόσφαιρο και να έχει πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Which give them the possibility to create danger very often during a game. Κάτι που τους δίνει δυνατότητα να δημιουργούν κινδύνους πολύ εύκολα, πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Then it is for sure it will be a tough game. We know very well. We are conscious about the situation, but we have, as I said before, a huge will for our target. We will fight with all our hearts and sacrifice, playing good football because PAOK is a quality team, and then probably will be a very interesting game. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού και από εκεί και πέρα θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα, να θυσιαστούμε για αυτό το παιχνίδι έχοντας έναν πολύ μεγάλο στόχο. Θεωρώ ότι για τους ουδέτερους και γενικότερα θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ρασβάνου Τσέσκου. Έδωσε τις απαντήσεις που ήθελε για μία ακόμη φορά. Ναι. Νομίζω εκεί που δεν ήθελε να απαντήσει στο θέμα του Πρίγιοβιτς το έκοψε σιγά σιγά. Και έχει και δίκιο ενδεχομένως. Σε μία-δύο ερωτήσεις. Ήθελε να στρέψει. Απόλυτα λογικές ερωτήσεις, εντάξει. Ναι. Εννοείται ότι το θέμα είναι. Απλά ήθελε ο ίδιος να στρέψει νομίζω την προσοχή πλέον στην επόμενη μέρα και στο παιχνίδι με τον Αστέρα, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για την ομάδα του. Ναι. Αυτό νομίζω προσπάθησε να κάνει. Απόλυτα λογικό. Εντάξει, προφανώς όμως δεν θα μπορούσε να μην το ρωτήσει κάποιος τον Πρίγιοβιτς. Ούτε θα μπορούσε να μην απαντήσει, εντάξει. Ναι, είναι πολύ λογικό. Είναι ένα θέμα όχι απλά ζωτικής σημασίας για την ομάδα. Είναι το νούμερο ένα για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι τόσο η φυγή, όσο πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει στην επόμενη μέρα. Να ανταπεξέλθει στη μεταπρίγιοβιτς εποχή. Είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να πάρουμε παίκτη. Στάθηκε και ο ίδιος στη δυσκολία του αγώνα με τον Αστέρα. Δεν είναι λίγο το γεγονός ότι τον κατέταξε ουσιαστικά στην δεύτερη ταχύτητα των ομάδων. Δηλαδή, άμα βγάλει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, είπε ότι μετά ακολουθεί ο Αστέρας. Πολύ σημαντικό. Και δείχνει νομίζω και το πόσο πολύ προηγεί σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Γιατί ναι. Ο Αστέρας είχε ένα άσχημο ξεκίνημα, αλλά το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα ότι γύρισε ο διακόπτης εκεί με την αλλαγή προπονητή και η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το είπε και ο Λουτσέσκου, ξεκάθαρα νομίζω. Νωρίτερα έχει μιλήσει και ο Λιμνιός. Ναι, ναι. Να το βάλουμε να τον ακούσουμε και τον Λιμνιό, άμα είναι να δούμε τι έχει πει. Να ακούσουμε τι είπε και ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός, ο οποίος διεκδικεί θέση στο σχήμα για το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι καλά κι αυτός. Οι επιλογές έτσι κι αλλιώς για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι συγκεκριμένες. Λέγαμε και χθες ότι είναι πολύ πιθανό και νομίζω θα φανεί και μέσα από τις δοκιμές σήμερα και αύριο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με την κανονική τενδεκάδα, μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Μάτος και ο Βιερίνια. Στα μπακ να είναι κανονικά ο Βαρέλα μαζί με τον Κρέσπο. Στη μεσαία γραμμή θεωρώ πολύ πιθανό να επιστρέψει ο Κάνιας. Να είναι εκεί με τον Μαουρίσιο νομίζω να έχει τον πρώτο λόγο. Από εκεί πέρα θα δούμε Πέλκα να επιστρέφει κι αυτός. Στην κορυφή
θέση διεκδικούν ο Καρέλης και ο Ακπόμ, θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Και στα άκρα, είπαμε, Λιμιός, Ζαμπά, Ουάρντα διεκδικούν φυσικά. Και ο Μπίσεσβαρ είναι καλά. Διεκδικούν την θέση. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Λιμιό. Και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα και ο Δημήτρης Λιμιός. Ναι, ήταν τώρα εδώ στην άδεια μας έδωσε ο προπονητής. Πήγα βόλιο οικογενειακά. Ξεκουράστηκα, εντάξει, το χρειαζόμασταν όλοι και είχαμε και το καθένα στο μικρό του πρόγραμμα για να δουλέψει αυτές τις μέρες. Με τι σκέψεις έτσι αποχαιρέτησες το 2018? Ήταν μια έτσι, το πρώτο εξάμηνο ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα θεωρώ πως θα έρθουν. Επιστροφή σε αγωνιστές υποχρεώσεις, έγινε το παιχνίδι κυπέλου. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ. Με τι συναισθήματα σας άφησε το μάτς με την Παναχαϊκή? Ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι από την πλευρά μας. Δεν ξεκινήσαμε με το δεξί το 19. Έπαιξαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι είχαν πολύ καιρό να παίξουν μεταξύ τους. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, ωστόσο στο δεύτερο μπήκαμε καλύτεροι. Βάλαμε στο μισό γήπεδο την Παναχαϊκή, αλλά από δύο κακές στιγμές φάγαμε και δύο γκολ, τα οποία ήταν από δικά μας λάθη. Αφήσαμε πολύ χωρισμό στο τμήμα της Παναχαϊκής και πήραμε ένα σκληρό μάθημα και περιμένουμε τώρα το μάτς της Κυριακής στην Τρίπολη, η οποία για μένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη έδρα. Από τα παιχνίδια που μένουν στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο, λες, ή από αυτά που έχει να παίξει τώρα στο δεύτερο γύρο? Γενικά, από όλες τις έδρες θεωρώ ότι η Τρίπολη είναι προσωπικά για μένα η πιο δύσκολη έδρα. Γιατί το βάζεις αυτό, τι σε κάνει να το λες? Ανέκαθεν η Τρίπολη είχε καλούς παίχτες. Έχει δείξει ότι έχει κερδίσει όλες τις μεγάλες ομάδες και πέρσι το έδειξε αυτό. Και φέτος, αν θυμάμαι καλά, έχασε τους βαθμούς στα τελευταία λεπτά. Και πέρσι μας έκανε, χάσαμε την Τρίπολη 3-2. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα εξτρακίνητο να τους κερδίσουμε. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει την πιο δύσκολη έδρα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το ΠΑΟΚ? Είμαστε σε καλή κατάσταση. Όπως είπα και πριν, πήραμε ένα σκληρό μάθημα το παιχνίδι της Παναχαϊκής. Αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ με τον προπονητή σε όλα τα κομμάτια και τακτικά. Και προσπαθούμε να φτάνουμε έτσι σχετικά όμορφα στο αντίπαλο μισθό της άλλης ομάδας. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχουμε ακόμα μία μέρα για να πάμε αποφασισμένοι στην Τρίπολη να πάρουμε τους βαθμούς. Αυτή είναι η σκέψη μας και δεν έχουμε τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Τις τελευταίες ημέρες την ευρύτερη οικογένεια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ απασχολεί το γεγονός της αποχώρησης του Πρίγιοβιτς, του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Εσωτερικά στην ομάδα αυτό τι αντίκτυπο έχει? Το συζητάτε μεταξύ σας, πώς σας έχει δημιουργήσει κάτι? Κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε και εμείς και ο κόσμος ότι ο Πρίγιοβιτς μέσα στο γήπεδο ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπολος για τις άλλες ομάδες. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Αλλά σίγουρα μας στεναχώρησε όλους αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δύο παίχτες που έχουν στη θέση του Πρίγκοβιτς, τον Τσούμπα και τον Καρέλη, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Τον Καρέλη, που θα το θυμόμαστε όλοι στον Παναθηναϊκό, που ήταν ένας παίχτης ο οποίος σκόραρε ανέκαθεν, σε κάθε παιχνίδι έβαζε γκολ. Και ο Τσούμπα, ένας παίχτης που είδαμε ότι στα πρώτα μάτια, σε κάθε παιχνίδι που έμπαινε, έβαζε και γκολ. Οπότε θα πρέπει να στηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτούς τους δύο παίχτες, θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες και μπορούν να αντικαταστήσουν πολύ καλά τον Πρίγιοβιτς. Αντιλαμβάνεστε, ειδικά ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη δική σου θέση, ότι έχετε πλέον μια ίσως μεγαλύτερη ευθύνη στην συνεισφορά των τερμάτων? Εννοείται αυτό. Μετά την, όπως είπες και που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, θα πρέπει η θέση των wingers να προσπαθήσουν περισσότερο και να βοηθήσουν στην εισφορά των goal. Το έχουμε βάλει πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας. Αυτό ζητάει και ο προπονητής, από τη θέση οι wingers να πατάνε πιο πολύ περιοχή και να σκοράνε περισσότερο. Το έχουμε βάλει πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας και προσπαθούμε να το κάνουμε στο γήπεδο. Δημήτρη, γενικώς έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Πρίγκοβιτς, είναι λογικό και στον κόσμο απασχολεί. Ήταν ένα θέμα που οριστικοποιήθηκε χθες, ήταν πλέον το θέμα, δεν είναι. Μέσα στην ομάδα, αυτό θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρεις, αν υπάρχει όλη αυτή. Γιατί αρκετοί λένε πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, μέχρι να έρθει κάποιος. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να εμφανεί ανεπηρέαστος από όλη αυτή την ιστορία αγωνιστικά? Πώς το εισπράττετε εσείς παίκτες, αυτό λέω ότι συζητάτε? Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, εντάξει, ο Πρίγκοβιτς είναι μεγάλη απώλεια, στεναχωρηθήκαμε. Αλλά χαιρόμαστε που έκανε αυτό το βήμα, γιατί και για να πήγε και πέρα και ο ίδιος το ήθελε. Αλλά θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό, να το αφήσουμε πίσω. Όπως δήλωσα και πριν, έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτούς τους δύο.
το διάστημα της αγωνιστικής αποχής φαίνεται να επηρεάζει ή όχι? Γιατί πάντα αυτό το φοβούνται οι ομάδες, πώς θα εμφανιστούν μετά από διάστημα χωρίς αγώνες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάσω για τις άλλες ομάδες. Όσο αφορά μας, όπως είδαμε, σε επηρέασε, δεν ξεκινήσαμε καλά το 2019. Αλλά έχουμε παιχνίδι σε δύο μέρες να ανατρέψουμε την κατάσταση. Είναι η έδρα που είπες πριν ή είναι ο αντίπαλος η ομάδα? Και παράλληλα, δηλαδή είναι η έδρα του Αστέρα Τρίπολης συγκεκριμένα ή είναι η φετινή εκδοχή του Αστέρα Τρίπολης, παράλληλα με την άποψή σου για την ομάδα αυτήν των Αρκάδων? Ανέκαθεν είπα πριν ότι η ομάδα της Τρίπολης έχει την πιο δύσκολη έδρα. Γενικά τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, ειδικά μεσοπιθετικά. Έχει καλούς παίχτες, έχει έρθει και ένας προπονητής τον οποίο τον γνώριζα από παλιά. Της αρέσει να παίζει από πίσω, αλλά είμαστε καλύτερη ομάδα του Τρίπολη και αυτά θα πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο, το θεωρητικά πάει στη δύναμη της έδρας. Έχει τα ντέρμπι, τα έδωσε εκτός έδρας στον πρώτο γύρο. Εκτός έδρας είναι αυτό το μάτς με την Τρίπολη. Πιστεύεις ότι είναι ένα από τα παιχνίδια που θα κρίνουν την πορεία προς το πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ περιμένουν πώς και πώς ο ΠΑΟΚ να χάσει βαθμούς μέσα στην Τρίπολη. Και αυτό θα πρέπει να είναι έξτρα κίνητο για μας, για να πάμε να δείξουμε εκεί πέρα ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και ότι δίκαια είμαστε στην πρώτη θέση. Από εκεί πέρα δεν κοιτάζω στα ντέρμπι. Ξεκινάμε από τα παιχνίδια ένα ξεχωριστά και πρώτο-πρώτο αυτό με την Τρίπολη. Τι πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του, τι αγωνιστικά στοιχεία να έχει σε αυτό το μάτς? Θα πρέπει να μην δώσουμε πάρα πολλούς χώρους στην Τρίπολη, διότι έχει παίξει ποιοτικούς, οι οποίοι ανά πάση στιγμή μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά συγκεντρωμένοι από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό πίσω στην άμυνα. Και να δείξουμε την ποιότητά μας που όλοι γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει γενικά, να τη δείξει στο μεσοπιθετικό κομμάτι, να κάνει ευκαιρίες. Και το σημαντικό είναι να τις κάνει γκολ. Διότι κάνουμε ευκαιρίες, αλλά δεν βάζουμε γκολ. Θα πρέπει αυτές τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε να τις κάνουμε γκολ και έτσι να πάρουμε τους πόντους. Σας ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καιρός. Καλή δύναμη. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη Λιμνιό που μίλησε νωρίτερα από τον Ράδο Βαλουτσέσκου, τον οποίο ακούσαμε ζωντανά από τη Νέα Μεσημβρία μέσω του καναλιού της Νόβα στο YouTube. Και μιας που λέμε για Ράζα Βαλουτσέσκου, είναι αγάπη μέσα στους υποψήφιους, σύμφωνα με στοιχηματική ιστοσελίδα του εξωτερικού, ναι, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Nottingham Forest. Μιλάμε τώρα για τσακάλια, εντάξει. Ο Λουτσέσκου. Με τι ποσοστό? Για δες με το ποσοστό 16-1. Μάλιστα. Όσο πληρώνει και ο Νταμίρ Κάναντι. Έχει και ζωσιανικό η λίστα. Μιλάμε, είναι πολύ διαβασμένη, ναι, στην εταιρεία, δηλαδή να πάει ο Λουτσέσκου. Εφικτό. Στην ομάδα, ναι, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εφικτό. Μπράβο, παιδιά. Δεν ακουγόμαστε στο νησί για να αποτρέψουμε κάποιον να παίξει Λουτσέσκου. Μην χάσει τα λεφτά σου, φίλε, αν μας ακούς. Δεν χρειάζεται να το παίξει αυτό το στοίχημα. Ακουγόμαστε μέσω ίντερνετ, αλλά να μας ακούει κάποιος Άγγλος, κομμάτι δύσκολο. Του άμα είναι Άγγλος παοξής. Ολόκληρο κονσόρτσιουμ στέριο. Είναι ο Μάρτιν Ονίλ δεύτερο φαβορί. Ο Σλάβισσα Γιωκάνοβιτς το πρώτο. Ο Ζαρντίν είναι μέσα. Ο Κάναντι, ο Λουτσέσκου είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μπράβο λοιπόν στην εκεί εταιρεία. Εκεί ναι, που πρώτη κουβέντα. Στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλλον προσφέρει στοιχηματικά το ράσμα Λουτσέσκου. Να πούμε λίγο, για να μπούμε στα πιο ποδοσφαιρικά, τι συμβαίνει γενικότερα στο μεταγραφικό κομμάτι. Μάλλον στα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί είναι και πολλά από χθες το βράδυ και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τον Άρντα, που οι Τούρκοι έγραφαν για δύο προτάσεις, και της Φενέρμπαχτσε και της Μπεσίκτας για τον Άρντα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, ή μάλλον και είχε πριν από μερικές ημέρες, για ενδιαφέρον του ΠΑΟ και τον Μίσιτς. Σήμερα υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που το προχωράν λίγο. Τι άλλο ξεχνάω, τι άλλο είχαμε? Α, και θα πούμε και για το ταξίδι του Μάριο Μπράνκο με το που επιστρέψουμε στην Αγγλία. Θα τα πούμε όλα στο τελευταίο μας μισάωρο, να πούμε γενικότερα τι συνέβη. Τελευταίο διάλειμμα και παρερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24, το τελευταίο της εβδομάδας. Πριν δώσουμε σκητάλη στο ανάλυση το Bayern Press. Νομίζω ότι θα έχουν και σήμερα να πούν πολλά. Ναι. Υπάρχει ένα κάλεσμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κόσμο με ένα βίντεο, με ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Μπάνε Πρέλεβιτς, την πρόσφατη. Αναφέρεται ο Μπάνε σε αυτό το απόσπασμα στο τι έχει προσφέρει η μπασκετική ομάδα στον κόσμο και τις σχέσεις που έχει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και στη σημασία της παρουσίας του κόσμου στο γήπεδο.
Παρακαλυτό, ξινό. Τα έλεγα πριν. Όποιος θέλει, στην αγάπη. Ας πάει. Σταύρο. Όποιος δεν θέλει, ας μην πάει. Εγώ πέρασα έξοχα την περασμένη Τρίτη. Η ομάδα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ. Απέναντι στον ΠΑΟΚ αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Μιλάμε για ένα κλασικό ντέρμπι. Κλασικό. Ένα ντέρμπι μπασκετικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι. Μόνο δύο ήττες στο Περιστέρι. Περιστέρι είναι μια εκπληκτική ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πολύ ακριβή ομάδα. Εντάξει. Πιο ακριβή από τον ΠΑΟΚ. Όποιος θέλει πάει, όποιος δεν θέλει δεν πάει. Όποιος πιστεύει ότι η ομάδα πρέπει να στηριχτεί γιατί έχει θέμα αυτή τη στιγμή, αλλά και γιατί παίζει πολύ παραπάνω από αυτά που κοστίζει. Και να δει και κανένα παίκτη ή κανένα μεροκάματο γιατί θα φύγουν όλοι. Όποιος θέλει, ας πάει. Και μιλάμε για μπάσκετ. Οι πρώτοι 7 που θα καλέσουν τώρα στο 2-3-10-2-87 και 3-8 κερδίζουν ένα εισιτήριο για το αυριανό πάτσο του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. 2-3-10-2-87 και 3-8. Οι πρώτοι 7. Να μπούμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Πες μας, Σταύρο, λίγο για το Μίσης, γιατί έκανες ένα... Όχι, όχι, θα σου πω βασικά. Ο Μπλάνκο είναι στο Μάντσεστερ. Ωραία, προφανώς πήγε στην έδρα της Γουλφς να μιλήσει για τον Μπονατίνι. Μία επιλογή η οποία τέλος πάντων εμένα μου προκαλεί διάφορα ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα παιδί που δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Έχει μία γεμάτη σεζόν στην καριέρα του. Ναι. Είναι 24, άρα δεν έχει τέλος πάντων πολλές παραστάσεις. Και δεν μπορεί να μου εγγυηθεί άμεση προσαρμογή κανείς από τη στιγμή που δεν ξέρει και το πρωτάθλημά μας, αλλά δεν έχει παίξει και σε κανένα μεσογειακό πρωτάθλημα. Και δεν το λες και ψημένο στον πρωταθλητισμό. Και δεν έχει και πολλές συμμετοχές. Ναι. Πάμε παραπέρα. Οι επιλογές ξεκάθαρα είναι του Μπέρκ και του Μπονατίνι. Του Μπονατίνι από κάποιους κύκλους του ΠΑΟΚ προφανώς από ψηλά φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα. Αλλά σχεδόν όλος ο ΠΑΟΚ από το αγωνιστικό τμήμα και γύρω-γύρω προτιμά τον Μπέρκ. Πώς γίνεται αυτό? Εμείς προτιμάμε τον Μπέρκ. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά από ό,τι βλέπω στα μίντια, 9,5 στους 10 δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ προτιμούν τον Μπέρκ. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, αλλά επειδή δεν συμφωνούμε ποτέ μεταξύ μας. Καλά, μου θα μια ματιά στο νούμερο του ενός και στο νούμερο του άλλου. Ναι. Ή όχι, και μόνο του στα νούμερα του Μπέρκ. Άλλο θέλω να πω. Επειδή ποτέ δεν κάτι σημαίνει ότι συμφωνούμε όλοι. Κάτι σημαίνει. Για μένα ο Μπέρκ είναι μια λύση με το μικρότερο δυνατό ρίσκο και έχει περισσότερα χαρακτηριστικά από τον Πρίγκοβιτς. Δηλαδή μπορεί να μας βελτιώσει κιόλας. Ναι. Σαν ομάδα. Και για φέτος και για του χρόνου. Δύσκολα θα βρεις δηλαδή παίκτη σαν τον Μπέρκ στην αγορά το καλοκαίρι. Λέω εγώ. Σίγουρα δεν είναι ευθύνη η λύση γιατί παίζει και το οικονομικό, αλλά ούτε του Μπονατίνι είναι. Του Μπονατίνι έχει και ένα άλλο δεσαβαντάζ. Θα είναι δανεικός. Ναι. Και που ξέρω εγώ ότι ο δανεικός δεν θα τα παρατήσει κανένα 1,5 μήνα μετά, μαθεί του πάντα πράγματα όπως θέλει. Γιατί το έχουμε δει στην καριέρα του Μπονατίνι να παίζει 2-3 μήνες καλά και μετά να τον χάνουμε. Και να ξαναψάχνεσαι μετά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Άμα είναι να πάρει τον Μπονατίνι, με την άποψή μου τώρα αυτή, εντάξει, χωρίς να λέω ότι το παιδί είναι κακός παίκτης, έχει και πολύ καλά στοιχεία. Ωραία. Αλλά άμα πάρει τον Μπονατίνι, μην πάρει κανέναν. Mm. Δεν έχει τα λεφτά στο χαφ. Για να πάρει από εκεί. Για να πάρει από εκεί. Και κάνε μια προεργασία να δει τι θα κάνει το καλοκαίρι. Ακριβώς. Στα 8 σημεία που έγραψε για τον Μπέρκ, συμφωνώ μέχρι κεραίας. Το μόνο που λησμόνησε είναι. Θα πω ότι λησμόνησε κάτι τέτοιο και κάποιο λόγο δεν το έβαλα. Πάρε θέση και θα σου πω. Πες πρώτα απ' όλα ποια είναι τα 8. Να πω λίγο το ένατο και να πω τα 8. Ναι. Το ένατο είναι ότι προέρχεται από φουλ αγωνιστική δράση. Έγραψα. Μέσα στο κείμενο γράφω. Γράφω μέσα στο κείμενο. Ωραία, γιατί δεν μπορείς να πιάσεις τον κόλκα από κάπου. Γιατί ο κόλκας δεν είναι προς με θεσμός. Εντάξει. Γι' αυτό που θέλεις του κόλκα, ναι. Θα ξαναδιαβάσω το κείμενο, λέγεσαι. Ναι. Να δω που γράφεις ότι είναι γράφω από φουλ. Γράφω ότι, ότι πρέπει να είμαστε γενικά επιφυλακτικοί από παίκτες που προέρχονται από ψυχοδική αραβία. Ωραία. Αλλά η εικόνα η αθλητική του Μπέρκ στα παιχνίδια με την εθνική, αλλά και στα παιχνίδια που είχε τελευταία με την ομάδα του, ήταν αυτή που πρέπει. Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα δίκιο. Να μην κάνει δεν διαφωνείτε άλλο για τα εισιτήρια του μπάσκετ. Έχω ένα δίκιο. Το έγραψα. Ναι. Έχεις και δύο δίκια. Και δύο δίκια. Όταν έχεις δίκιο, το λέμε, Σταύρο. Δεν θυμάμαι πότε είχα άδικο στέγιο. Και είναι ένα πρόβλημα. Και έχει παίξει και τον τελευταίο μήνα, μέσα στο Δεκέμβριο, το λέγαμε και προχθές, παιχνίδια με απαιτήσεις, δηλαδή το διπυρωτικό
και με τη River και με τη Real. Εντάξει, δεν είναι ναι. με την Al. Χαμπίμπ Γιαλελέλη, ναι. η γνωστή FC. Οπότε ναι. Φαντάζομαι ότι κάνει πρόταση του Γουάρντα για Χαμπίμπι. Τι θα γίνει. Θα μπορούσε. Θα ήταν η σημαία τη ομάδα. Ναι, τι σημαίνει Χαμπίμπι. Α, ναι, ναι. Χαμπίμπι, Γαβριλίδου. Χαμπίμπι. Η πρώτη αλαβοπόντια. Είναι ωραία. Χαμπίμπι. Εντάξει. Επειδή ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά μα έχει. Εγώ μιλάω μόνο μου στον δρόμο πλέον. Με ένας κανονικός χαζός που προχωράει στον δρόμο και παραμιλάει. Δεν έχει ποδοσφαιρική λογική βασικά. Δεν μπορείς να τον πιάσεις από πουθενά τον ΠΑΟΚ. Τριπλή τον παίζεις και το χάνεις. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι η λύση. Αν έχει ο Μπράνκο κάποιες άλλες λύσεις πίσω από τον Μπονατίνη, πιο έμπειρους παίκτες, είναι και ο Κεσέρου μες στη λίστα, εντάξει. Πολύ πιο φθηνή λύση και μπορεί να είναι και πολύ πιο ουσιαστική ναι. από τον Μπονατίνη. Γιατί έχει 16 γκολ μέχρι τώρα ο Κεσέρου. Περίμενε λίγο. Τέλος πάντων, ο Μπονατίνη. Περίμενε, γιατί μην λέω τίποτα βλακή στον αέρα. Α, στο μην το τόσο, είπαμε για τον Μπονατίνη. Μην μας χρεώσουν ότι κυνηγάμε τον Μπονατίνη, αφού. Καλά, με δεδομένα. Στην Ουφιανιά είπα. Με δεδομένα μιλάμε, δηλαδή. Καλά, τα δεδομένα ξέρει από ότι θα είναι καλοθελητές εκεί, θα στηθούν πάλι. Τώρα ποιον ψάχνεις. Φέτος ο Κεσέρου έχει 20 γκολ σε 33 μάτσα. 16 γκολ σε 20 μάτσα στο πρωτάθλημα. Όχι, δεν κατάλαβα. Περίμενε λίγο. 33 γκολ, 33 παιχνίδια, 20 γκολ, 5 assist. Ναι. Και 5 assist, σωστά. Έχει ένα γκολ ανά 118 λεπτά. Ναι, βέβαια το πρωτάθλημα εκεί πέρα δεν είναι και... Δεν είναι και πολύ καλύτερο από το ελληνικό. Είναι χειρότερο από το ελληνικό. Είναι πολύ χειρότερο. Γκάι Ροντρίγκες είχε 21 γκολ όταν πήγε από τη Λεύσκη στην Έλτσε. Εντάξει, έχει όμως ρυθμό, συμμετοχές, γκολ. Ναι, είναι δηλαδή κανονικός ποδοσφαιριστής ναι. και έμπειρος. Και έχει 500. Πώς το λένε, 500.000 καλύτερα. Πιο νορμάλ. Στα 32 του και ο Κεσέρου. Ναι. Έξαλλη. Μια παρέα 8 ατόμων σε γνωστό καφέ της Τούμπας που το έχουν φίλοι μας, αλλά δεν έχουμε δει ποτέ ένα ευρώ σε διαφήμιση. Κακό. Παρότι είναι γεμάτο από 200 άτομα μέσω όρο, αλλά προτιμάνε οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν μοντέλα για να δουλεύουν στο μπαρ παρά εμάς. Αναρωτιέμαι το γιατί. Ναι. Λένε, μου στέλνουν μήνυμα από εκεί, 8 άτομα, 4 ώρες εγκεφαλικό πάθαμε. Φέρ τον Μπέκ χθες, έλεος από ΠΑΟΚ. Θα πάμε. Ο πιο ψύχρεμος από τους 8 είναι αυτός. Ναι. Από ΠΑΟΚ θα πάμε. Ναι. Τι πήγε, από ΠΑΟΚ. Δεν είναι φανταστείτε, κάτι. Φανταστείτε, εγώ τι τραβάω. Εκεί οι 8 που τα λέτε. Ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Σημαντικό. Και συνεχίστε να κάνετε αυτές τις επιλογές. Αυτός όταν μου στέλνει κάποιος, γράφουμε κάποια ονόματα, και όταν μου στέλνει κάποιος link ότι αυτόν να πάρουνε, θέλω να μπω μέσα στον... και να του βγάλω το λαρίκι. Για να, δηλαδή... Μπορεί να αισθάνεται και ο ΠΑΟΚ έτσι όταν λες, πάρτε τον Μπέργκ. Δεν στο και έτσι όμως. Εντάξει, αυτές τις ώρες λέγονται για πολλά. Και ο παιδιά, εδώ που έχει φτάσει κουβέντα, 2 παρά 10 ημέρα Παρασκευή, ας πάρει η ομάδα τον διπλό στην Τρίπολη. Γιατί ούτε ο Μπέργκ θα παίξει, ούτε ο Κεσέρου, ούτε ο Μπονατίνη, ούτε κανένας. Το είπε και ο Λουτσέσκου. Έχει ο ΠΑΟΚ ένα δυνατό γκρουπ. Μακάρι να τρέξουν οι εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν φέρουν παίκτη που δεν ξέρει την πραγματικότητα, θα παίξει 32 Ιουλίου. Και με τον Λουτσέσκο, με το Λουτσέσκο θέλει, προπονητή. Θέλει χρόνο. Βάλτε τα 8 που έγραψα. Για να καταλάβουν όλοι γιατί θεωρώ ότι ο Μπέργκ είναι καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, έλα να τα διαβάσουμε. Ένα. Υπάρχει η ίδια ευχέρεια στο σκοράρισμα. Με τον Πρίγιοβιτς, ναι. ναι. Δύο. Υπάρχει δυνατότητα άμεσης προσαρμογής, κάτι με προπονητή τον Λουτσέσκο που αργεί να βάλει νέους παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ναι. Σωστό και αυτό. Τρία. Ο Σουηδός είναι καλύτερο στο συνδυαστικό παιχνίδι, άρα η παρουσία του ενισχύει τους παίκτες πίσω ζώνης που μέχρι σήμερα έχουν από κακά έως θλιβερά νούμερα. Έτσι είναι. Και αυτό γεγονός, ναι. 4. Λειτουργεί σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Ναι, γεγονός. Πάμε παρακάτω. 5. Υπάρχει εκτός περιοχής. Υπάρχει. Υπάρχει. Και όσο υπάρχει. 6. Ξέρει να πιέζει αντιπάλους και διαιτητές στη ροή του αγώνα προς όφελος της ομάδας του. Ναι, έχει μεγαλύτερη ένταση δηλαδή. Πάμε. 7. Είναι πιο έντονη προσωπικότητα, βγάζει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι και έχει την άβρα του νικητή.
Ναι. Το έχει δείξει κιόλας. 8. Μπορεί να ενεργοποιήσει και τον Καρέλη στη φυσική του θέση ως second striker, με τον οποίο έκανε εξαιρετικό δίδυμο στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό που λες, είπε και ο Λουτσέσκου Σταύρο, ότι έχουμε και τον Νίκο Καρέλη, ένα καλό επιθετικό με αθλητικά προσόντα που είναι βελτιωμένος, που μπορεί να παίξει καλύτερο όμως σαν δεύτερος επιθετικός. Είπε πριν από μισή ώρα ο Λουτσέσκου. Εγώ το έγραψα πριν 5 ώρες. Είναι second striker είναι ο Καρέλης, δεν είναι κορυφής. Ο Καρέλης πήρε τη μεταγραφή στην Γκένκ ως second striker, partner του Μπέρκ. Αυτό έτσι έχει κάνει το όνομά του. Άρα λοιπόν είναι τι κάνει 9-9 ως τα κεραμίδια. Προσφυγή στραματσών εναντίον του Παναθηναϊκού, αφού τον φόρτωσε με 9 παλτά μήνα Γενάρη, του κάνει και προσφυγή. Εδώ θα ταχθούμε υπέρ του συμπαθή. Συμπαθή Γιάννη Αλαφούζου. Εδώ φωτογραφία είναι συμπαθή. Μα συμπαθή είναι γενικά. Η φωτογραφία είναι, μα είναι τέλεια. Δηλαδή συμπαθή εννοώντα όχι σαν προσωπικότητα, σαν και σαν μούτρο, σαν καρικατούρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μια αγωνιστική στον Ολυμπιακό και κλεισμένο των θυρών με αναστολή. Στην Ευρώπη. Για ναι. Το Για τι έγινε. Το έχασα αυτό. Ποιο. Τιμωρήθηκε. Δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι. Το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ, ας το ΚΑΣ. Είναι ακριβό το ΚΑΣ. 38.000 παράβολο τώρα. Λοιπόν, το 20.000 που φάγαμε εμείς για. Δεν είχε διαδρόμους ανοιχτούς στην Τούμπα. Ναι, με την Πάντε Μπορίζοφ. Το είδε αυτό. Είχε διαδρόμους προς το γήπεδο όμως. Τρία σε ένα μήχρονο φάγαμε. Δεν πρέπει να. 20.000 Σταύρο. Δεν πιστεύω αυτό να το είπανε η νομική υπηρεσία. Θα μπορούσε λίγο να μετριάσει την ποινή. Ναι. Είχαμε διαδρόμους. Έχεις δίκιο. Ναι. Πες μας λίγο Σταύρο, επειδή έχεις το Βίτσιο να βλέπεις και πολύ Super League πέρα από τον ΠΑΟΚ και αυτό το αναγνωρίζουμε. Ποια είναι η εικόνα σου της Τρίπολης με τον Παράσχο, τι έχεις δει? Δεν άλλαξε πολλά στο παιχνίδι της Τρίπολης. Την ψυχολογία άλλαξε ουσιαστικά. Τα χαρακτηριστικά της ομάδας είναι αυτά. Κομβικός παίκτης είναι ο Ιγκλέσιας. Είναι ο παίκτης ο οποίος δίνει προσωπικότητα στην ομάδα, δίνει δυναμισμό. Όλα κινούνται γύρω από αυτόν. Δηλαδή, εγώ αυτόν θα στόχευα. Θα βάζα κάποιος, πας στα νεύρα. Ναι. Είναι και επιρρεπής στην κάρτα τους γενικά. Είναι επιρρεπής στην κάρτα. Ο Σέζος, πραγματικά να μας ακούν στο κλικής, δε Σέζο. Τρία μαρκαρίσματα, αγόρι μου, με αγκώνα στον αέρα. Ναι. Δεν γίνεται να μην βγάλεις κάρτα ποτέ. Πώς την είχε γλιτώσει ο Ιγκλέσιας? Ναι, ο Ιγκλέσιας έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι. Ότι βαράει, μουρμουρίζει, κάνει λάνη και δεν τρώει κάρτες. Αυτή η προστασία του δηλαδή είναι αιμετική. Είναι και χρόνια στην Ελλάδα, ξέρει να το χειριστεί και αυτός κάπως. Ποιος μπορεί να τους πάει στα νεύρα? Ο Σάχοφ δύσκολα. Ο Σάχοφ μάλλον δεν νομίζω να παίξει. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που θέλω τον Μπέκ είναι αυτός. Ο Μπέκ μπορεί να σε πεθάνει την ώρα του αγώνα. Ναι. Να σου σπάσει τα νεύρα πραγματικά. Μπούρου. Το έχουμε δει και στην πράξη. Γεγονός. Σημαντικό. Τέλος πάντων. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο. Ο Τόνσο δεν θα παίξει γιατί τον παίρνει ο Άρης μάλλον. Δεν θα είναι διαθέσιμος δηλαδή. Εγώ λέω ότι παίκτη ο οποίος είναι έτοιμος να συμφωνήσει με άλλη ομάδα δεν τον βάζει να παίξει. Αν ο Άρης του λείπει κανένα ψηλό και θέλει και τον Ιγκλέσιας. Ας πάρει και τον Ιγκλέσια. Ναι, ας το. Να κάνουμε μια πρόταση. Πλάκα για τον Άρη. Ο Ιγκλέσιας είναι κουτί. Ναι. Κουτί. Ο Ιγκλέσιας και για τον ΠΑΟΚ θα ήταν το κουτί. Νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι η ταχύτητά του δεν είναι αυτό που ψάχνουμε στέδιο μου. Όχι, δεν λέμε για τώρα, γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά ναι, έχουμε δει πολύ χειρότερους, είναι η αλήθεια αυτή. Ωραία, προλαβαίνει ο Άρης να κάνει την κινήση του. Ναι, ο Άρης πάει για τον Τόνσο, το παλεύει, πρέπει να πληρώσει μια ρήτρα 130.000, πόσο είναι. Νομίζω λιγότερο. 75. Ναι, 75. Τίποτα. Αν δεν τα έχει τώρα φρέσκα, μπορούμε να του τα δώσουμε, δεν είναι πρόβλημα. Πώς πάνε όλες οι ποδιακές, πώς λέγονται οι ποδιακές. Ότι και εδώ και Μεντζές. Ναι. Ναι, εντάξει. Τι συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Μεχαρμένα από τη ζωή. Καλά που θα πάρει ο Άρης τον Τόσο και θα πάρετε διπλό. Πω, πω. Άσχημο αυτό. Θα το ακούσουμε και αυτό. Ναι. Πήρατε τέλος πάντων, επειδή και ο Τόσο μας την έκανε πέρσι. Ναι. Όχι, είναι καλός παίκτης. Είναι παιχτάρα, είναι. Έχει παίκτες βέβαια. Ο Μανιάς είναι ένας πολύ ουσιώδης επιθετικός με πολλή κίνηση. Είναι πρόβλημα. Το δίδυμο δεν είναι πολύ καλά στα χαφ. Τώρα βάζει και τρεις. Ο Παράσχος βάζει και αυτόν τον Βαλιέντε και τον Ιγκλέσιας και τον Μουνάφο. Σκληραίνει δηλαδή πάρα πολύ τον άξονα του. Έχει δύο γηγενείς πλάγιους αμυντικούς. Τον Κότσιρα στα δεξιά και τον Κυριακόπουλο. Ο ένας είναι αμυντικά πιο προσιλωμένος. Ο άλλος είναι
πιο πολύ δημιουργικά. Εγώ από εκεί θα χτυπούσα, από πλευρά του Κυριακόπουλου. Εκεί φαίνεται μια αδυναμία γενικά. Στα Στόπερο, Πασαλίδης ξεχωρίζει με τον Τεραφιλόπουλο, παίζουν μαζί, αλλά και αυτή είναι επιρρεπής στην κάρτα. Θέλει λίγο, δηλαδή, άμα κινηθεί ο ΠΑΟΚ καλά, άμα κινηθεί πολύ, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να είναι στατικός σε καμία των περιπτώσεων. Το κλειδί είναι εκεί. Δεν πρέπει να παίξει στατικό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ και όποιος θα παίξει στην κορυφή θα πρέπει να είναι κινητικός και οι τρεις στο μισοδιάστημα πρέπει να είναι κινητικοί και οι μπακ του θα πρέπει να πάρουν μέτρα μες στο γήπεδο για να δημιουργήσουν υπεραριθμίες. Αυτή είναι η εικόνα που έχω για τον Αστέρα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να την αφήσω υπάρξει καμία των περιπτώσεων να βρει ρυθμό. Όχι, θα πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και θα πρέπει να αποφύγει τα εύκολα λάθη. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός. Και πάμε σε ένα θέμα του Μίσιτς, το οποίο δεν το πιάσαμε πριν. Ο Μίσιτς είναι μια περίπτωση που θέλει να φύγει από την Sporting Λισαβόνας. Δεν παίζει ο Μίσιτς στη Sporting Λισαβόνας. Έχει να παίξει από 11 Νοεμβρίου που έπαιξε ένα λεπτό. Όχι, όπως θα έλεγε ο μάνατζερ του όμως, τρεις φορές έπαιξε. Τρεις νίκες για μάνα. Άσχετα δεν έπαιξε ένα λεπτό. Ούτε ο μάνατζερ θα το λέει. Εδώ το ερώτημα που θέτω εγώ είναι το εξής. Είναι τόσο ανώτερη η Sporting από τον ΠΑΟΚ για να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν παίκτη που δεν παίζει Sporting? Ναι. Και γενικά ένα παίκτη που δεν έχει ρυθμό και έχει να παίξει τόσο καιρό. Δεν ξέρω. Πολύ λίγες συμμετοχές, ελάχιστες συμμετοχές. Και η Sporting θα ήθελε από ό,τι βγαίνει και από εκεί από τα δημοσιεύματα να τον παραχωρήσει. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σημερινό που λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ρωτήσει για το δανεισμό του. Αυτό περνάνε οι Πορτογάλοι για το Μίσιτς σήμερα. Αν βάλουμε κάτω πώς έχει ρωτήσει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτό το κριτήριο. Όντως είναι μία από τις περιπτώσεις. Ο Μίσιτς, ο οποίος είναι κεντρικός χαφ, έχει ένα καλό κορμί, δηλαδή στη Ριέκα ήταν καλός. Ναι. Στη Ριέκα ήταν καλός και ο Λέοβατς όμως. Σωστή παράμετρο. Ναι, σε εμάς δεν μπορείς να πεις ότι έθελξε. 1,87 ύψος. Κροάτης, διεθνής μεν ανδρών, ναι. Έχει συμμετοχή στην ανδρών, είναι η αλήθεια. Ούτε πιο πολύ εξάρι, ούτε πιο πολύ οχτάρι από ό,τι είδα έτσι πρόχειρα. Δεν θα αποκτηθεί για βασικός, λέω εγώ, δεν έχει κακή ταχύτητα. Είναι πάνω από ο Μαουρίτσιο Σάχοφ, σίγουρα. Μου φαίνεται καλό παιδί κι αυτός, από τη φάτσα. Κροάτης, καλό παιδί, δύσκολο. Ναι, αλλά μπορεί να έχει το μπαμπέσικο λίγο. Έχει ότι, αλλά... είναι ότι δουλεύω βοηθό σε προποτζίδικο. Όχι δηλαδή αυτός που περνάει τα δελτία. Αυτός που βάζει τα κουπόνια στην τέτοια. Που συμπληρώνει, πετάει τα... Ναι. Ναι, που τα βάζει εκεί. Που διπλώνει τις μέδες. Όταν ο άλλος ο ανακτισμένος δεν πιάνει 12 κληρώσεις κίνο. Και... Τα παιχνίδια του Σατανά του, ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Πάντως σίγουρα η Sporting δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός σαν χαρακτήρας ο Μίσιτς. Κλαίει τα λεφτά της. Πόσο έδωσε να τον πάρει? Έδωσε κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς έτσι εποχή πέρσι. Δηλαδή 6 Ιανουαρίου του 2018 πήρε τον Μίσιτς από τη Ριέκα. Και έκτοτε... Έχω το χαρίσει, δεν ξέρω. Δηλαδή. Και έκτοτε ο Μίσιτς, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο, έχει παίξει 220 λεπτά με τη Sporting. Δηλαδή έχει παίξει ούτε 3 παιχνίδια συνολικά. Έχει 9 συμμετοχές. Λες να έχει και 9 νίκες, Σταύρο. Για δες. Τα περισσότερα βασικά δεν ήταν καν... Λοιπόν, κάτσε να πω. Κάτσε, δεν είναι. Ναι, δεν είναι καν στην ομάδα. Νίκη, 1, 2, 3 νίκη, 4, 5. Μόνο πράσινα βλέπω εγώ. Ισοπαλία, νίκη. Δηλαδή. Σε. Κάτσε να ενημερώσουμε τα παιδιά του Sporting 24. Αυτό είναι ένα θέμα καλό. Μπορεί να μην το έχουν πάρει καμπάρι. 9 ματς έχει παίξει ο Μίσιτς. 8 νίκες, μια ισοπαλία Sporting. Και σε όλη την υπόλοιπη ανοίξη αποστολή. Μας πολεμάει αγαπητοί. Δεν τα λες και λίγα αστέρια. Μας πολεμάει προπονητής. Ωραία. Πολύ κόκκινο. Αυτό, πολύ κόκκινο. Δες εδώ. Σε πρωτάθλημα, κύπελα, τι είναι αυτά, δεν είναι όλα κόκκινα. Europa League. Λοιπόν, για να μην φάμε χρόνο από την επόμενη εκπομπή, το ανάλυσε τον Bayer Press.
Τι έχουμε ετοιμάσει, Σταύρο, δώσ' μας λίγο μια γεύση σήμερα. Arsenal του... Είναι Arsenal, τέλος πάντων. Πολύ καλή. Όσο για να μην τσχωνεύω. Εντάξει. Είναι καλή. Στη μεταβέγγερ εποχή. Εγώ θα πω... Δεν σε ψήνει πολύ. Όχι, δεν με ψήνει. Έχει τα πάνω και τα κάτω, αλλά θα το αναλύσουμε στην... Στην επόμενη εκπομπή, μέχρι τις 3. Στην διάρκεια. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λίγο Arsenal, έχουμε γενικά και άλλα θεματάκια. Ο Emery... Καλή φιγούρα. Καλή φιγούρα. Καλή φιγούρα. Κύριος. Σε προβληματίζει όμως. Καλά, σφίγγισε για τον Emery. Λοιπόν, θα μας τα πεις στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ για το ανάλυση των Paris Press στο Libero 107,4. Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ που χρονικά παίζει πρώτη και στην ομάδα ποδοσφαίρου την Κυριακή. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε στο Libero. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση των Paris Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλο το team. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στις ομάδες μπάσκετ ποδοσφαίρου.